σώθηκε ο οργανισμός, κακά τα ψέματα είναι αιστεία μόλις. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη ήρθαν οι κάτοικοι του Καρτερού στο Ηράκλειο. Εντόπισαν νεκρά ψάρια σε κατάσταση σύψης στην κήτη του ποταμού στον Άγιο Ιωάννη. Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου επικοινώνησε με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί τι συμβαίνει. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Κρήτης Νίκο Ξυλούρη, στο περιθώριο σύσκεψης με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για το ζήτημα της πανόλης των προβάτων, κλιμάκιο της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας μετέβη στον Καρτερό για την αυτοψία και τη συλλογή δειγμάτων. Το ΕΛΚΕΘΕ ήταν εκεί και πήρε δείγμα ψαριών για να διαπιστώσει την ακριβή αιτία του θανάτου και επίσης ενημερώθηκε από μένα προσωπικά και ο Δήμος Χερσονήσου και ο Δήμος Ηρακλείου, τελικά είναι στο Δήμο Ηρακλείου η περιοχή, για να πάει να καθαρίσει την περιοχή και από τα νεκρά ψάρια και από τα όποια σκουπίδια υπάρχουν στην περιοχή. Το φαινόμενο που κρύβεται πίσω από τα νεκρά ψάρια στον Καρτερό, όπως και στον Αποσελέμη, είναι η ανοξία. Σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, τους χειμερινούς μήνες λόγω τρικυμίας το νερό του ποταμού ενώνεται με τη θάλασσα και έτσι εισέρχονται στον ποταμό ψάρια. Όταν όμως έρχεται το καλοκαίρι, ο ποταμός όπως ο Αποσελέμης και άλλα μικρά ποτάμια δεν έχει πια σύνδεση με τη θάλασσα με αποτέλεσμα τα ψάρια να παγιδεύονται στα νερά του. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το νερό ζεσταίνεται, είναι στάσιμο, δεν υπάρχει κίνηση για να οξυγονωθεί και το περιβάλλον γίνεται υποξικό. Παράλληλα, τα φυτά που έχει το νερό, το φυτοπλακτόν, παράγει πολλή βιομάζα. Τη νύχτα τα φυτά καταναλώνουν οξυγόνο χωρίς να παράγουν νέο και έτσι τα επίπεδα του οξυγόνου στο νερό μειώνονται. Με λίγα λόγια, τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία. Δυστυχώς, από όσο έχω ενημερωθεί, έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση με το περιστατικό στον Αποσελέμη, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου. Τα πρώτα δείγματα είναι αυτά, που είναι θανατηφόρο για τα ψάρια. Πέρα από την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου, οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να απομακρύνουν τα ψάρια από την περιοχή για λόγους υγιεινής. Αυτές οι περιοχές είναι χαρακτηρισμένες οικολογικά ευαίσθητες. Είναι, για παράδειγμα, στον Αποσελέμη είναι καταφύγιο άγριας ζωής. Το ίδιο ισχύει και στον ποταμό, στον Καρτερό. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε χωρίς ειδική άδεια. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε οποιαδήποτε έργα, έστω και μικρά, για να υπάρχει επικοινωνία, για παράδειγμα, της θάλασσας με το ποτάμι, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε μια συνάντηση για τον Αποσελέμη, να δούμε μήπως μπορούμε να το ξεπεράσουμε και αυτό, γιατί θα το έχουμε ξανά. Δηλαδή, μετά από ένα μήνα, ενδεχομένως να έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στον Αποσελέμη ή στον Καρτερό ξανά.